Να καλωσορίσουμε όμως την παρέα μας και τον κύριο Μιχάλη Σκουλικίδη, πρόεδρο του Συνδέσμου Greek Yachting Association, για να πούμε πολλά περισσότερα για την έκθεση αυτή. Καλησπέρα, κύριε Σκουλικίδη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Μία έκθεση που συγκεντρώνει τα βλέμματα όλων, γιατί δεν περνά και απαρατήρητο. Όταν πηγαίνουμε δηλαδή στο λιμάνι και βλέπουμε τόσο όμορφα σκάφη, σταματάμε και τα κοιτάμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, έτσι δεν είναι? Έχετε απόλυτο δίκιο και εδώ να σας πω δύο λόγια. Το ένα είναι ότι, όπως ξέρετε, η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας είναι ο τουρισμός και η αιχμή του δόρατος του ελληνικού τουρισμού είναι ο θαλάσσιος τουρισμός, ο οποίος εκμεταλλεύεται τις ακτογραμμές μας, τον καιρό μας, τα νησιά μας, την αυτοσύνη μας, και πιστεύω ότι είναι το κομμάτι του τουρισμού που έρχονται του υψηλότερου εισοδήματος ξένοι και μας κάνουν παγκοσμίως γνωστούς με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που τους ακολουθούν. Αυτό είναι το ένα πράγμα και αυτό μας ώθησε να κάνουμε αυτό το σαλόνι πριν από 4 χρόνια, που έχει στεφθεί νομίζω από απόλυτη επιτυχία. Το δεύτερο που έχω να σας πω είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι το μεγαλύτερο σαλόνι, αντίστοιχο σαλόνι στον κόσμο, τουλάχιστον σε αριθμό σκαφών. Γίνονται 3 σαλόνια στον κόσμο που είναι charter show, δηλαδή που είναι για σκάφη επαγγελματικά και απευθύνονται είναι business to business, απευθύνονται μόνο σε επαγγελματίες του είδους από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γίνεται ένα στην Αντίγκουα που είναι στην αρχή του Δεκεμβρίου. Γίνεται ένα στη Βαρκελόνη που είναι για τη Δυτική Μεσόγειο και τελείωσε χτες. Και γίνεται και ένα στο Ναύπλιο για την Ανατολική Μεσόγειο. Να σας δώσω ένα νούμερο. Στη Βαρκελόνη, που είναι ένα πολύ μεγάλο σαλόνι και τελείωσε χτες, είχε 54 συμμετοχές. Στο Ναύπλιο έχει 96. Διπλάσια. Έχουμε σπάσει, είναι το πολυπληθέστερο σε κότερα σαλόνι στον κόσμο ποτέ. Κύριε Σκουλικίδη, αν έρθουν άλλα, θα κάνω εγώ μια ερώτηση τώρα. Αν έρθουν άλλα, θα χωρέσουν, έχει χώρο? Όχι, γέμισε το λιμάνι. Φέτος έχει κλείσει το λιμάνι τελείως. Το γεμίσαμε. Βίτς Μαρίνας τώρα, για να χωρέσουμε από του παραχρόνου νομίζω. Οπότε θέλει επέκταση, να το εισηγηθούμε με κάποιο τρόπο, γιατί αν έρχονται συνέχεια σκάφη να επεκταθεί ο βραχίο, να δεν ξέρω τι. Νομίζω να σας πω, με την αλλαγή που κάνανε όλοι οι Ευρωπαίοι, γινόταν ένα αντίστοιχο σαλόνι για 30-35 χρόνια στη Γένοβα και από φέτος το μετακόμισαν στη Βαρκελόνη. Για λόγους πολιτικής, για λόγους καλύτερης μαρίνας, για λόγους καλύτερου σέρβις και όλα αυτά. Αυτό μας έδωσε εμάς πολύ πιο μεγάλο γήπεδο να παίξουμε. Αυτή τη στιγμή έρχονται από όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Διώχνουμε τους Τούρκους, διώχνουμε της Ανατολικής Μεσογείου, πιο ανατολικά από εμάς εννοώ, από τη μία. Από την άλλη μεριά όμως έρχονται Ιταλοί. Ενδιαφέρονται να έρθουν από την Ιταλία. Εύκολο να έρθουν στην Ελλάδα και να διαφημίσουν τα σκάφη τους για την Ανατολική Μεσόγειο παρά να πάνε στη Βαρκελόνη, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε στρατηγικά αυτή τη στιγμή είμαστε σε πάρα πάρα πολύ καλό σημείο με τον Ναύπλιο. Και σίγουρα, κύριε Σκουλικίδη, είναι πάρα πολλά τα ωφέλη που μπορεί να έχει και η περιοχή, αλλά όπως είπαμε και η Ελλάδα γενικότερα όταν έρχονται τόσα πλοία. Που συζητούσα με τον λιμενάρχη που είδα που σας έδωσε μια συνέντευξη πριν από μένα, τον κύριο Σπύρο Μαρίνο, ο οποίος είναι ο λιμενάρχης του Ναυπλίου εδώ, ο οποίος μου έλεγε ότι πριν 5 χρόνια είχαν 250 σκάφη, προσέγγιζαν το λιμάνι του Ναυπλίου κατά τη διάρκεια της σεζόν και πέρυσι μετά από 3 διόρων 250 σκάφη. Εξαπλασιάστηκε δηλαδή η προσέγγιση σκαφών στον Ναύπλιο τα τελευταία 3-4 χρόνια, το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα εκπληκτικό νούμερο, καταρχάς για τους ανθρώπους που ζουν στην περιοχή, για τα εστιατόρια, τις ταβέρνες, τα μπαρ, τα σούπερ μάρκετς, τα τρανσφέρ στους αρχαιολογικούς χώρους, τα πάντα. Είναι ένα τρομακτικό νούμερο και θα μπορούσαμε ίσως με αυτό σαν βοήθημα να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να μετατρέψουμε σιγά σιγά το Ναύπλιο και το λιμάνι του σε μια μαρίνα αξιώσεων, μια μαρίνα αντίστοιχη πραγματικά της Νοτιού Γαλλίας, γιατί έχουμε όλα τα δεδομένα που χρειάζονται, απλώς δεν έχουμε κάποιες μικρές λεπτομέρειες που με τις μικρές λεπτομέρειες νομίζω ότι μπορούμε να γίνουμε ανταγωνιστικοί των πάντων στη Μεσόγειο. Μακάρι. Και βλέπω ότι είναι και στοιχισμένα κατά μήκος και κατά ύψος τα σκάφη. Κατά ύψος όχι, κατά μήκος. Κατά μήκος. Σας ευχαριστούμε. Προσπαθούμε να τα στοιχίσουμε κάπως, αλλά
Είναι ωραία εικόνα. Είναι πολύ ωραία εικόνα. Δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα. Αύριο ανοίγουμε. Πιστεύω ότι μέχρι αύριο θα γίνουν και τα τελικά φιξαρίσματα, θα έρθουν μερικά σκάφη που ακόμα λείπουν. Πιστεύω ότι από αύριο και τις επόμενες 4 μέρες θα είναι μια εκπληκτική εικόνα. Έχουμε τα εγγένεια αύριο. Θα έρθει η Υπουργός Τουρισμού, η κυρία Κουντουρά. Θα έρθουν από το Υπουργείο Ναυτιλίας. Θα έρθει πάρα πολύ. Για τους ξένους που θα βλέπουν από το Παλαμίδι φωτισμένο τον Άφλιο και τα Κότερα. Κύριε Σκουλικίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στην όλη διοργάνωση. Σας ευχαριστούμε.